Από τον περασμένο Ιανουάριο έχουμε γράψει πως με αφορμή την αποστολή στρατιώτη ιατρού στην Ψέρυμο, η Άγκυρα δηλώνει «Ελληνικά πυροβόλα πολυβόλα στοχεύουν την Τουρκία». Σημειώναμε δε πως η Τουρκία τονίζει ότι η χώρα μας εγκατέστησε στρατιωτική μονάδα πριν από 10 χρόνια σε ένα νησί το οποίο απέχει μόλις 3 μίλια από την περιοχή της Αλικαρνασσού, καθώς απαγορεύεται κάθε στρατιωτική εγκατάσταση σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, ενώ διόρισε και γιατρό στο νησί αυτή τη φορά στελεχώνοντας ιατρείο. Το πεοκλητικότατο τουρκικό δημοσίευμα αναφερόταν στο νησί των Κατσικιών στα τουρκικά και όχι με το όνομά του, Ψέρυμος, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα έχει στρέψει τις κάνες των πυροβόλων και των βαρέων πολυβόλων στην κορυφή του νησιού, προς την Τουρκία. Το τουρκικό αφήγημα επανέρχεται με αφορμή το σύριαλ περί αποστρατικοποίηση των νησιών. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού πιάστηκε να κατασκοπεύει την Ψέρυμο, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει τα ίδια που λέγαμε και τον Γενάρη. Η Ψέρυμος βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο εδώ απαγορεύεται να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όμως συνεχίζεται η εγκατάσταση των ελληνικών δυνάμεων. Το πρακτορείο Ανατολή κατέγραψε τις ενέργειες στρατικοποίησης. Οι δυνάμεις πυροβολικού βρίσκονται δίπλα από τη σημαία. Υπάρχει ελικοδρόμιο, 4 κτίρια και παρατηρητήριο. Η ένταση αυξήθηκε με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο νησί. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του μήνα είχαμε αμόκ στην Τουρκία για το ταξίδι Μητσοτάκη σε Ψέρυμο και Αστυπάλαια. Το ότι εμπλέκονται τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με ελληνικό νησί θυμίζει ξεκάθαρα το σκηνικό των ημείων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.